βρίσκεται του χρόνου. Να συστήσω την κυρία Δημομάρχη Ναυροζίδου Μαρία. Συγγνώμη για την Δήμαρχο. Και τα μέλη του Συμβουλίου Αντώνης Βούγκουρας και Καρέλαος Σαρβάζης. Πιστεύω όλοι μαζί να έχουμε καλή συνεργασία και να προχωρήσουμε για το καλό του χωριού. Όλοι μαζί, Δήμος και τοπικό. Καλησπέρα σε όλους. Και ήρθαν και οι δύο αντιδήμαρχοι. Έλα, Τάσο. Ελάτε, καθίστε από εδώ. Δεν πειράζει, καλά. Έλα, για να μισεί. Σας έχουμε και ύστερα. Καλά είμαστε. Ο κύριος είναι Τάσος Λούκας, αντιδήμαρχος και σύμβουλος, δημοτικός. Ο Μελιδόνης Ιωάννης. Ωραία, προχωράμε με το πρώτο θέμα. Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου αποχέτευσης λόγω επικινδυνότητας. Πριν όταν οργώναν τα χωράφια, με έχουν ανακοινώσει κανένα 2-3 αγρότες ότι μέσα στα χωράφια έχει νερά. Πήγαμε και διαπιστώσαμε ότι είναι από αγωγούς το αποχέτευσης και είναι λίμματα. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, γιατί σε ένα σημείο που είναι στο Κούτσουρο, πηγαίνοντας δεξιά σε δύο σπίτια, από ό,τι με έχουν πει και πήγα και είδα, τα έχω δείξει και στον υδραυλικό του Δήμου, πριν αλλάξει τη Δημαρχία, στην προηγούμενη Δημαρχία, και τα γνώριζε και στην κυρία Αντιδήμαρχο, την Αβραμίδου που ήταν πριν, τη Μαρία. Ειδικά εκεί στο Κούτσουρο, κατρακυλάνε και τρέχουν μέσα στο ρέμα και από το ρέμα καταλήγουν στη θάλασσα. Στα 100 μέτρα, 150 είναι η θάλασσα. Τα πρέπει αυτά της να. Ναι, είναι από σωλήνες. Πολύ ωραία. Αυτά που είναι τα αγροκτήματα και στη γέφυρα από κάτω. Το ένα είναι πηγαίνοντας για το μονοπάτι δεξιά πριν τις γραμμές. Πού ανεβαίναμε τις γραμμές για να πάμε στα σπίτια που είναι εκεί κάτω. Ένα άλλο είναι, πού είναι το ύψωμα, πού είναι τα τελευταία σπίτια, πού έγινε η ανατίναξη του τρένου, στις γραμμές, αν θυμάστε, από εκεί μπροστά στο χωράφι, άμα πας εκεί στο ύψωμα φαίνονται τα νερά. Και το άλλο είναι πριν στο Κούτσουρο, σε δύο σημεία, μετά τα δύο σπίτια που είναι δύο ίδια σπίτια, πριν τις γραμμές, δεξιά. Κατεβαίνεις έναν δρόμο, μετά τα σπίτια και προχωράει ο δρόμος και είναι εκεί πέρα. Πόσο καιρό έχει? Αυτά από τότε που οργώνανε, ο ταξιάκης με είπε, ο αγρότης. Από τότε που οργώνανε, πριν τις γιορτές. Πριν τις γιορτές εννοείται. Κατευθείαν ειδοποίησα εγώ την κυρία αντιδήμαρχο που ήταν τότε την Αβραμίδου τη Μαρία. Έστειλε τον υδραυλικό, πήγα του τα έδειξα τα σημεία και με λέει, ναι, έχεις δίκιο πρόεδρε. Πήγε, είδε τα αντλιοστάσια και με λέει στα αντλιοστάσια και τα δύο και τις Αγαθοπόλεις. Γιατί τα λίμματα καταλήγουν μία στις Αγαθοπόλεις, κάποια λίμματα της Αγαθοπόλεις και της Μεθόνης. Στο αντλιοστάσιο της Αγαθοπόλεις και από εκεί φεύγουν και πάνε στο αντλιοστάσιο που είναι στο Κούτσουρο. Και με λέει και τα δύο αντλιοστάσια είναι στεγνά, δεν έχει πάει κανένα λίμμα. Μάλλον έχουν σπάσει σωλήνες και φεύγουν στα χωράφια. Αυτό πρέπει είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί γίνεται και ρήπαση της θάλασσας και του ρέματος, μέσω του ρέματος και της θάλασσας. Είναι, γι' αυτό το έβαλα, το είχαμε βάλει στο προηγούμενο τελευταίο τοπικό συμβούλιο με την προηγούμενη αρχή, η μαρτυριακή αρχή, και τώρα το ξαναβάζω γιατί είναι πολύ επίγον. Αυτά για το πρώτο θέμα. Σας παρακαλώ να το επιληφθείτε λιγάκι σύντομα όσο γίνεται. Λίγο να ρωτήσω. Ναι, ό,τι θέλεις, Τάσο. Άιτερο με κάτω να πω πότε γίνονται και τα λοιπά. Έγινε αυτοψία από υδραυλικό ή τεχνική υπηρεσία. Από τον υδραυλικό που είναι. Όχι το Γιωρίκα, το άλλο παιδί. Ο Χρήστος ο Αναστασιάδης. Ναι, ναι. Τον είχα πάει, όχι τώρα, μιλάμε τον Νοέμβριο. Τότε που έγινε, το Νοέμβριο ήταν. Τα είδε το παιδί και λέει ένα υδραυλικό. Το ερώτημα είναι ω προ την αυτοψία, τίποτα. Ένα παιδί είπε, λέει ένα υδραυλικό είναι να πρωτοκάνω. Τι βλάβε αυτά θέλουν εργολάβο. Εξωτερικό εργολάβο για να γίνουν δουλειές. Αυτά είναι μάλλον σωλήνες, δεν είναι. Γιατί με έλεγαν τότε η κυρία αντιδήμαρχος πριν, είναι λέει από τη σωλήνα που φεύγει από κάτω από το αντιλιοστάσιο της Αγαθόπουλης και πάει στο αντιλιοστάσιο στο Κούτσουρο. Δεν είναι από τη σωλήνα. Αυτά τρέχουν με ελεύθερη ροή. Είναι από κάτω μεριά και που περνάει το τυφλό από κάτω. Ναι, είναι, όχι, είναι οι σωλήνες οι κανονικές που φεύγουν ελεύθερη ροή. Δεν είναι, εγώ πιστεύω. Δεν είναι αυτή που στέλνει η αντλία, αφού δεν στέλνει η αντλία για να ρίξει. Κατάλαβες.
Αν δεν είναι του καταθλιπτικού, τι είναι τότε. Έχει αποχέτευση, είναι υποένταξη η απροτεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα επόμενα και έχει περάσει η αποχέτευση μέσα από τα χωράφια. Και πού πάνε. Στο τελείο στάσιο. Δεν ξέρω, στο τελείο στάσιο. Αν δεν δουλεύει του καταθλιπτικά, πού πάνε. Ένα τα άλλα δεν ξέρω. Επειδή υπάρχει μία τυχογνωμία για το τι συμβαίνει με το αποχαιρετικό. Άλλοι λένε, δηλαδή έχω ακούσει δύο κοινά, άλλοι λένε ότι απλά συνδέθηκαν και δεν λειτουργεί κανονικά το αποχαιρετικό. Και άλλοι μου λένε ότι λειτουργεί κανονικά το αποχαιρετικό. Τελικά τι είναι τα δύο ίσα. Εμένα ο γραμματικός μου είπε ότι δεν πάει καθόλου λύματα στα δύο αντιλιοστάσια. Τώρα, ή δεν είναι πολύ συνδεμένοι και δεν φτάνουν, τι να πω. Και σπάσανε δύο-τρεις σωλήνες και φεύγουν στα χωράφια. Γιατί αυτά είναι ελεύθερη ροή, είναι αυτά που φεύγουν έτσι. Νομίζω πρέπει να ξαναγίνει αυτοψία, εντάξει. Ναι, μπράβο, Στάσο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, είναι πολύ σοβαρό.